Γιώργο τον Ανδρεάδη και ειδικά στο βιβλίο του το οποίο θα παρουσιάσει σήμερα, το Μαγκάλι Μνήμης. Η παρούσα εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία όλων των συλλόγων των ομοσφαιρών για να έρθουμε πιο κοντά στις αλυσμόνιτες πατρίδες μας. Θα είναι μαζί μας απόψε και ο Οδυσσέας και η Ελένη Σαμανίδου να μας συνοδεύσουν μουσικά στην εκδήλωση. Εκ μέρους του κυρίου Κοτμερίδη θα σας διαβάσω ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί μου φίλοι, χαιρετίζω την αποψινή σας εκδήλωση και συγχαίρω τους διοργανωτές για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν ώστε να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι την ιστορία του ένδοξου πόντου. Δυστυχώς, κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις μου στερούν την χαρά να βρίσκομαι κοντά σας. Εύχομαι καλή επιτυχία στην αποψινή σας εκδήλωση. Επίσης, στέλνω τους χαιρετισμούς στον κύριο Λεονταρίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και είναι μαζί μας και ο εκπρόσωπος του κυρίου βουλευτή Ηλία Πολατίδη, του ΛΑΟΣ. Ένα σύντομο βιογραφικό του κυρίου Γιώργου Ανδρεάδη. Ο συγγραφέας Γιώργος Ανδρεάδης γεννήθηκε στις Παράγκες της Καλαμαριάς το 1936. Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια με υποτροφία Fulbright και μετά σπούδασε πολιτική οικονομία στο Πανεπιστήμιο Freiburg στη Γερμανία. Ασχολούμενος με τα εθνικά μας θέματα, έχει επισκεφτεί τη γη των προγόνων μας, στη Μαύρη Θάλασσα, 52 φορές από το 1960 μέχρι το 1998 και έχει δημοσιεύσει μέχρι τώρα 40 βιβλία σχετικά με το χώρο εκείνο. Πολλά από τα οποία κυκλοφόρησαν και στην αγγλική, γερμανική, ρωσική, τουρκική, αρμενική, κουρδική και κινέζικη γλώσσα. Προσεχώς ακολουθούν εκδόσεις στην ιταλική και σουηδική γλώσσα. Το βιβλίο του «Τα Μάμα» βραβεύτηκε το 1992 στην Κωνσταντινούπολη με το βραβείο Υπεκτσί, αλλά και απελάθηκε ο ίδιος από την Τουρκία στις 5 Δεκεμβρίου 1998 εξαιτίας της επιρροής που επέφεραν 7 από τα βιβλία του σε τουρκική έκδοση στον χώρο της διανόησης και της νεολαίας στη γείτονα χώρα. Το Δεκέμβριο του 2000, η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τον συγγραφέα Γιώργο Ανδρεάδη, διαχειρός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου, δια το συγγραφικό του έργο, αλλά και δια την αφήρμηση των αναπομεινάντων εξεσλαμιστέντων ποντίων της Μαύρης Θάλασσας. Στις 26 Απριλίου 2003 κυκλοφόρησε στην Αρμενία η αρμενική έκδοση του έργου «Τα Μάμα». Στις 13 Αυγούστου 2004, με την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, κυκλοφόρησε η «Τα Μάμα» στη Σαγκάη της μακρινής Κίνας, στην κινέζικη γλώσσα. Η πολυεθνική κινηματογραφική εταιρεία Silk Road Film Production, με έδρα το Παρίσι, ανέλαβε τη μεταφορά σεναρίου που βασίζεται στο έργο «Τα Μάμα» παγκοσμίως στο κινηματογράφο και στη τηλεόραση. Το έργο φέρει τον τίτλο «Περιμένοντας τα σύννεφα». Στην κινέζικη κυκλοφορία του βιβλίου «Τα Μάμα», ο συγγραφέας και η μεταφράστρια κυρία Σου Κάι εκχώρησαν τα δικαιώματά τους υπέρ της ίδρυσης Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Σαγκάη. Φέτος η Ελληνική Πολιτεία της Υπερνομαρχίας Αθηνών βράβευσε τη μεταφράστρια κυρία Σου Κάι για την υπέρ της Ελλάδος δράση της και την ανακήρυξε πρέσβυρα του Ελληνισμού στην Κίνα. Τα συγγραφικά δικαιώματα της τουρκικής έκδοσης έχουν εκχωρηθεί από τον συγγραφέα στην UNESCO για την αναστήλωση της ιστορικής μονής της Ομελάς στον Πόντο. Το έργο του «Τα Μάμα» ενέπνευσε ποντίους υπουργούς και καλλιτέχνες στη δημιουργία δύο οδών για την ηρωίδα του έργου. Ερμηνεύονται αντίστοιχα από τον Χρήστο Παπαδόπουλο και τον Βασίλη Μιχαηλίδη. Ο κύριος Ανδρεάδης, σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνέλληνες πατριώτες, αγαπητοί πόντιοι συμπατριώτες, δύο ιστορικά γεγονότα έκριναν τη μοίρα των προγόνων μας. Το πρώτο ήταν το γεγονός ότι το Φεβρουάριο του 1916 η Τσαρική Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία και εισέβαλε στα βόρεια σύνορα της χώρας με δύο στρατιές. Η μία από το Βατούμ παραλιακά με κατεύθυνση Τραπεζούντα και η δεύτερη από το ήδη υπό την ρωσική κυριαρχία Κάρς μέσω Σαρίκα Μισερζερούμ προς την Αργυρούπολη. Τα δύο αυτά στρατεύματα κατέλαβαν ολάκερο τον Ανατολικό Πόντο, δηλαδή σχεδόν το ίμιση γεωγραφικά του πόντου, και καθυλώθηκαν
στον ποταμό Χαρσίτ, στο μέσο ακριβώς του πόντου, 5 χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη Τρίπολη. Και εκεί παρέμεινε καθυλωμένος ο ρωσικός στρατός 19 μήνες. Ολόκληρος ο ελληνισμός του ανατολικού πόντου, όπως το φαντάζεστε, ζούσαν την επαλήθευση οραμάτων και ονείρων από αιώνες. Ο δυτικός όμως πόντος έζησε το μεγάλο δράμα επί 6 χρόνια, από το 16 μέχρι το 22, γινόταν μία συστηματική γενοκτονία βάσει του σχεδίου εκείνου του σατανικού σουλτανικού υπουργού, του Ταλάτ Πασά, ο οποίος ήδη από το 1908, όταν οι Τούρκοι αξιωματικοί μαζεύτηκαν στην πλατεία της Θεσσαλονίκης που λεγόταν Οζγιουρλούκ Μεϊντάνε και σήμερα κατά μετάφραση ονομάζεται Πλατεία Ελευθερίας, και εκεί έκαμαν σαν νεοτεριστές και ευρωπαϊστές οι Τούρκοι νέοι αξιωματικοί στάση εναντίον του Σουλτάνου και απέτησαν σύνταγμα για να κυβερνάται η χώρα η Τουρκία με ισονομία και ισοπολιτεία για όλους τους υπηκόους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Την εποχή εκείνη που ο Σουλτάνος υπέκυψε και υπέγραψε το σύνταγμα, ο υπουργός του ετοίμασε 3 σχέδια μυστικά. Το πρώτο είχε τον τίτλο «Τουρκία Τούρκτουρ», η Τουρκία στους Τούρκους, και ακούστηκε ήδη το 12 στους Βαλκανικούς πολέμους με ό,τι συνεπάγεται αυτή η παρόλα. Το δεύτερο μυστικό σχέδιο είχε τον τίτλο «Ερμενσίζ Ερμενιστάν», Αρμενία χωρίς Αρμενίους. Αποτέλεσμα, 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι νεκροί σε ολάκληρη την Ανατολή με σατανική εξαίρεση της Κωνσταντινούπολης. Γιατί η Κωνσταντινούπολη ήταν κάτω από τα μάτια της Ευρώπης, εκεί ήταν και οι έδρες των πρεσβειών. Οπότε δεν γινόταν πιστευτές οι διαρροές πληροφοριών του τι γινόταν στην Ανατολή εις βάρος των Αρμενίων. Και το τρίτο σχέδιο, το οποίο αφορούσε το δικό μας τον ελληνισμό του πόντου, ήταν ο λευκός θάνατος. Αγαπητοί συμπατριώτες, ένα δεύτερο ιστορικό γεγονός της εποχής εκείνης ήταν η συνδιάσκεψη ειρήνης που συγκάλεσαν οι νικητές του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, που ήσαν και οι φίλοι και οι σύμμαχοι της Ελλάδας, με προεδρεύοντα τον τότε πρόεδρο της Αμερικής Γούντρο Γουίλσον στο Παρίσι. Αυτοί αποφάσισαν την κατάργηση του βάρβαρου καθεστώτος διοίκησης της τουρκικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία διαφόρων πολλών μικρών κρατών στον χώρο της Μικράς Ασίας από τους λαούς που κατοικούσαν τους χώρους αυτούς από την αρχαιότητα. Ένα από τα προβλεπόμενα από αυτούς κράτη ήταν και η δημιουργία της ανεξάρτητης δημοκρατίας του πόντου. Τους χάρτες, αγαπητοί φίλοι, που βλέπετε στους ποντιακούς συλλόγους ή στα γραφεία επιφανών ποντίων συμπατριωτών εδώ, φέρνουν σύνορα. Τα σύνορα εκείνα δεν τα χάραξαν οι πρόγονοί μας. Τα χάραξε ο τότε πρόεδρος της Αμερικής, Γούντρο Γουίλσον. Και τότε, την εποχή εκείνη, έχουμε την έκβαση του εμφυλίου πολέμου στη Ρωσία υπέρ των Μπολσεβίκων, οπότε ο Λένιν, πιστεύοντας ότι το νέο αστέρι της Τουρκίας, ο οποίος κήρυξε τον πόλεμο εναντίον του Σουλτάνου και εναντίον των ξένων δυνάμεων, δεδηλωμένος άθεος, που δεν το λένε τώρα στα σχολεία τους, γιατί στη συνεδρία, στο συνέδριο του Ερζερού, πέταξε το Κοράνι στο δάπεδο, πίστεψαν ότι αυτός θα είναι μελλοντικά αυριανός συνεργάτης του. Του παραδίδει ο Λένιν ολόκληρη την επαρχία του Κάρς, χωρίς να προβλέψει και διάστημα αποχώρησης των Αρμενίων και των Ελλήνων. Και η φυγή των Καυκασίων έγινε κάτω από τραγικές καταστάσεις και γι' αυτό ήρθαν πρώτοι στην Ελλάδα το 19 οι πρόσφυγες από το Κάρς, οι πόντιοι του Κάρς. Λοιπόν, αυτή όλη η ιστορία, να γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις πάντοτε κοιτάνε από πίσω από κάθε κίνηση το δικό του συμφέρον. Και η Ρωσία μπορεί να αλλάξει 100 συστήματα, δημοκρατικά, σοβιετικά, σοσιαλιστικά και οτιδήποτε άλλο θέλει. Το αιώνιο όνειρο της Μόσχας είναι η έξοδος στη Μεσόγειο. Και νόμισε ο Λένιν ότι του δίδεται χρυσή ευκαιρία με το νέο αστέρι της Τουρκίας, τον επαναστάτη, τον Μουσταφά Κεμάλ, που παρέδωσε οπλισμό και χρήματα και εγκατέλειψε τον ελληνισμό στην τύχη του. Τότε οι σύμμαχοί μας,
βλέποντας ότι ο Μουσταφά Κεμάλ επηρέασε και έγινε αποδεκτός από τη βαθιά, από τη μεγάλη μάζα του τουρκικού λαού, έτρεξαν αυτοί να προσφέρουν περισσότερα από ό,τι η Σοβιετική Ρωσία. Και τότε έγινε και στο Δυτικό Πόντο, στον Ανατολικό Πόντο το ίδιο κακό, όταν αποχώρησε κακήν κακός και άτακτα ο τσαρικός διαλυμένος πλέον στρατός κατοχής του Ανατολικού Πόντου. Αγαπητοί φίλοι, αυτά όλα τα γεγονότα οδήγησαν τότε τους Έλληνες της Διασποράς, τους ποντίους της Διασποράς, που ζούσαν στη Γεωργία και στην Νότια Ρωσία, να ιδρύσουν με έδρα το Βατούν τη Βουλή του Ανεξαρτήτου Πόντου, για να προετοιμάσουν την υλοποίηση του σχεδίου των μεγάλων δυνάμεων από το Παρίσι, για να μπορούν να στήσουν αυτό το κράτος όπου μουσουλμάνοι και χριστιανοί επιτέλους θα ζουν με ευρωπαϊκά πρότυπα εν ειρήνη και αδελφοσύνη, για το όφελος των οικογενειών τους και της κοινής πατρίδας. Το 1918, στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, ένας άνθρωπος δικός μας έγραψε έναν ύμνο. Ήταν ένας ανίαπος νοσταλγός και μεγάλος συμπνοδός στη γη του Πόντου, ο μετέπειτα επανειδρυτής της Ιεράς Μονής Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, ο γιατρός Φίλων Ασθενίδης. Τον ύμνο αυτόν, ένα χρόνο μετά, τον Μάρτιο του 1919, η Βουλή του Πόντου έκρινε και ψήφισε ότι θα είναι ο εθνικός ύμνος του Ποντιακού κράτους όταν και όποτε οι σύμμαχοι θα υλοποιούσαν την απόφασή τους από το Παρίσι. Ας ακουστεί για ιστορικούς λόγους ο ύμνος αυτός εδώ στο Πετρίτσι. Ήρθε η μέρα, ήρθε η ώρα που προσμέναμε με χρόνια στα δεσμά, στην καταφρόνια, με στην τούρκικη σκλαβιά. Εις του Πόντου τα κροβούνια, καριοφύλια μαυρισμένα, φέρουν το 21, ψάρουν την ελευθεριά. Της Ανάσταση σημαίνει η καμπάνα η μεγάλη, και ο καθένας μας σας βάλει τη λαμπρότερη στολή. Και μπροστά εις την εικόνα της πατρίδας στην αργία, ας προσφέρει για θυσία μια τα πλούτη και ζωή. Εις του Πόντου μας το χώμα άνοιξε σε κάθε βήμα των μαρτύρων ένα μνήμα του τυράννου μαχαιριά. Μας καλούν επί την κοιτάδας, ζωντανή και πεθαμένη, η πατρίδα ερυπωμένη μας καλεί εμπρός παιδιά. Και έγινε ένα μακελιό το οποίο δεν θα μας απασχολήσει απόψε, το γνωρίζετε, θα το ακούσουμε και εδώ στις Σέρες, κατόπιν επιλογής του αγαπητού Σάβα, να είμαι και ομιλητής της 19ης Μαΐου στην πόλη σας, στο Σερό. Η έκταση είναι γνωστή και θα αναφερθούμε τότε. Τρία άτομα όμως του χώρου μας χαρακτήρισαν τα γεγονότα εκείνα εύστοχα και άμεσα. Πρώτος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρήσανδος Φιλιππίδης, ο οποίος και υπήρξε ο τελευταίος Μητροπολής Τραπεζούντος και ο οποίος είπε «Υπό την ένοχο ανοχή των χριστιανικών δυνάμεων της Ευρώπης κατεστράφει ακμεότατος χριστιανικός πολιτισμός στην καθημάς Ανατολή, εσβέστη η Εκκλησία Τραπεζούντος και η κληρονομία ημών μετεστράφει αλωτρίης». Ο δεύτερος ήταν ένας υπερήλικας, πάνω από 80 χρονών, ημιαγράμματος, πρακτικός δηλαδή παπάς, στο χωριό Άγουρσα της Ματσούκας, ο οποίος στην κατάμεστη από τους χωρικούς εκκλησία, όπου συγκεντρώθηκαν οι πιστοί για να πάρουν οδηγίες τι θα γίνει και στη θέα των εγκλημάτων που γινόντουσαν, και επί παρουσία και δύο εκπροσώπων της τουρκικής εξουσίας που ήθελαν να τους πείσουν να παραδώσουν τον οπλισμό τους, βγήκε στην ωραία πύλη ο γέροντας Ευστάθιος Παπαδόπουλος. Σήκωσε τα χέρια στον ουρανό και είπε ένα λόγο που και σήμερα που είμαστε πιο ανεκτικοί από πλευράς θεολογικής θεωρείται ύβρις στο πρόσωπο του Θεού. Είπε ο ιερέας σε εκείνους, στην Ποντιακή και στην Τουρκική, «Εμείς επήκαμεν το καθήκον μου, ας πάει εντρέπεται ο Θεόν». Μπορεί να είναι ύβρις στο πρόσωπο του Θεού, αλλά τη στιγμή εκείνη εξέφραζε την απελπισία ενός ολάκερου λαού, του λαού μας, του Ποντιακού. Και ο τρίτος ήταν ο λαϊκός μας ποιητής, ο Γιώργος Σαρακινίδης, ο οποίος όλα αυτά τα συνόψισε με τον ρευστό και ωραίο Ποντιακό λόγο, ο οποίος είναι σε μία μορφή κατανοητός και στους μη γνωρίζοντας την Ποντιακή.
και είπε «Έρθανε χρόνια δίσεκτα, καταραμένα χρόνια. Ο ουρανόν ελίβωσεν σι γη ποτάν το αίμα. Εσκώθε θρήνος θάνατος πέρα περούσων πόντων. Ο βίον χάτε γενεών, ο κόσμον ξεριζούτε και ένας λαός πορεύκεται σαν δάμ την εξορία. Αποτελειώνες ο γυαλόν. Το έργο των αγαρινών η Φράγκο Λεβαντίνη και κεγρικά σου άκρηρον. Ποιος τεσόν εν ο εχθρόν και ποιος εν ο φίλον και ξαμπουλή μας στην αρχήν χτίζουμε το γιοφύρι. Σα μαύρα τα χαλάσματα, άνθια και μανουσάκια, τη γη κατατρυπαίνομαι, μαλέθριν και χωρών. Τον ήλιον ξασασέρεμον αγαπημέν κρατούμε και με ένα στόμα ένα νουν και ψήν ουροντολαλούμε. Πόντος εν άστρων φωτεινών, ο ψέ, ο σήμερον και πάντα». Αγαπητοί συμπατριώτες, σε μια ανύποπτη και ανέμελη εποχή της ζωής μου, κατά τη δεκαετία του 1950 και μετέπειτα, δηλαδή μέσα στην καρδιά της περίοδου που ήμουν έφηβος, δεν γνωρίζω ούτε και σήμερα ακόμη να το εξηγήσω τι ήταν αυτό που με παρακίνησε να αρχίσω να καταγράφω τις ιστορίες που άκουγα από το στόμα γερόντων και γεροντισσών. Μιλάω για τη δεκαετία του 1950. Και τότε οι γέροντες των 80 και των 90 χρονών είχαν έρθει 45-50 χρονών από τον πόντο. Σήμερα ένας γέροντας πάνω από 90 χρονών, όταν σας διηγείται κάτι, είχε έρθει 2 χρονών. Άρα διηγείται διηγήσεις που άκουσε, όχι βιώματα. Και κατέγραφα αυτά που είχαν ζήσει στο παιδί του από την μεγαλύτερη τραγωδία του γένους των Ελλήνων μετά τον ξεριζωμό του από τη Μαύρη Θάλασσα. Ενός ξεριζωμού που όμοιό του δεν ξανάζησε το γένος των Ελλήνων στις 3.500 χρόνια ύπαρξής μας στη γωνιά εκείνη του πλανήτη. Το σύνολο των όσων έχω καταγράψει, να σας πω ότι είναι 700 συνεντεύξεις, δεν θα το πιστέψετε. Είναι τεράστιες. Πολλές ιστορίες που άκουσα ή πληροφορήθηκα είναι παράλληλες και παρόμοιες. Εξορίστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, διασώθηκαν, ήρθαν. Αναγκάστηκα στο παρόν βιβλίο, το οποίο θα παρουσιάσω και σήμερα, το «Μαγκάλι της Μνήμης», να επιλέξω εκείνες τις συνεντεύξεις και διηγήσεις που θεώρησα ότι επαρκούν για να δώσω μια σαφή εικόνα του τι έγινε στη Μαύρη Θάλασσα στον Εύσινο Πόντο των αρχαίων Ελλήνων κατά την περίοδο 1916-1922. Είναι συνεντεύξεις όπου από οικογένεια ένα μονάχα παιδί επέζησε για να μας διηγηθεί τι έγιναν με τους υπολείπους. Για τις χιλιάδες άλλες οικογένειες που ξεκινήθηκαν εξ ολοκλήρου και δεν είναι κανένας να μας διηγηθεί, εκείνες τις ιστορίες και τις συνεντεύξεις τις γνωρίζει μόνο ο Θεός. Με τη συνθήκη της Λοζάνης γνωρίζετε πώς έγινε η ανταλλαγή, να μην σας απασχολήσω με αυτό το πράγμα. Το μέγεθος της αξίας της εργασίας που έκανα αποκαλύφθηκε όταν το 1960, για πρώτη φορά σε ηλικία 23 χρονών, μόνος μου, επισκέφθηκα τη γη των προγόνων μας στη Μαύρη Θάλασσα. Η γνωριμία μου με τους ανθρώπους εκεί ήταν μια τεράστια αποκάλυψη και κατέληξε σε σχέση ζωή με 52 συνολικά επισκέψεις στον χώρο εκείνο μέχρι την άδικη απόφαση της τουρκικής εξουσίας να με κηρύξει ανεπιθύμητο στις 5 Δεκεμβρίου του 1998 με το αιτιολογικό της αποφάσεως 3 κεφαλαία Χ. Η καταγραφή δεν έγινε για την διέγερση και τη δημιουργία αντεκδίκησεων. Είμαι άκρα αντίθετο σε κάθε μορφή πολέμου, γιατί και κανείς πόλεμος δεν μπορεί να θεωρηθεί άγιος. Με όσα συνήθως απάνθρωπα συμβαίνουν, τον αντίο, μέσα από τις καταγεγραμμένες συνεντεύξεις πρόβαλα την απέχθεια του αναγνώστη για τα γεγονότα, τα πρόβαλα και την ανθρωπιά όπου αυτή υπήρξε. Την πρόβαλα αυτή την ανθρωπιά, γιατί έτσι την άκουσα να τη διηγούνται τα θύματα εκείνης της θεομηνίας, και την πρόβαλα επίτηδες, επειδή πιστεύω πως αυτή η ανθρωπιά θα μας επιτρέψει όλους να πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα για μια αδερφοποίηση και ειρηνική συμβίωση όλων των ανθρώπων της γης, αδιάφορα τι χρώμα έχουν, ποια γλώσσα μιλούν ή ποια θρησκεία πιστεύουν. Ο πατέρας μου, Κυριάκος, συνέβη να είναι γεννημένος στο Βατούμα από προηγούμενη μετανάστευση από τον τουρκικό πόντο των παππούδων στην Σοβατούμ, έμπορος και βιομήχανος, είχε εργοστάσιο τσιγαροχάρτων και ταυτόχρονα ήταν και βουλευτής στη Βουλή του Πόντου. Μαζί με πολλούς άλλους από την Νότια Ρωσία, όπως είχαμε πει, με την είδηση της ανεξάρτητης δημοκρατίας του Πόντου αγωνιστήκανε, όπως είχε αποφασίσει η συνδιάσκεψη ρίζης στο Παρίσι.
και η Τραπεζούντα είχε ήδη κατηληφθεί από τους Ρώσους. Βουλευτής αυτή τη Βουλή ο πατέρας μου Κυριάκος, εκεί στο Βατούμ, 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοτουρκίας, αγωνιζόμενος και αυτός μαζί με άλλους για την επανήθευση ονείρων και οραμάτων που επί αιώνες έτρεφαν τις ψυχές και τις καρδιές των προγόνων μας. Μετά όμως από τη διάλυση που έγινε με την επέμβαση και τη συνεργασία Λένιν και Μουσταφά Κεμάλ και τη συνεργασία μετά των συμμάχων και φίλων της Ελλάδας με τον Μουσταφά Κεμάλ, έχουμε τα γεγονότα της καιροκτονίας και έχουμε τα δικαστήρια, επειδή ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν πολύ προέβλεπε ότι ενδεχομένως η Τουρκία κάποτε να κριθεί να απολογηθεί για τα εγκλήματα αυτά, σκαρφίστηκε και οργάνωσε τα λεγόμενα Ιστικλάμπαχ και μεσή που σημαίνει τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας. Επέλεξε την Αμάσια. Η Αμάσια, αγαπητοί φίλοι, είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Διασχίζεται από τον Ήλιο ποταμό με δύο απόρθητα χαλίβδινα βουνά, άρα με δύο ανοίγματα στον νότο και στον βορρά. Τέτοια δηλαδή είχε οχύρωση φυσική στην αρχαιότητα. Ήταν η πατρίδα του μεγαλύτερου γεωγράφου ιστορικού της αρχαιότητας, του Στράβωνα. Εκεί έγινε η επιλογή να γίνουν τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας που τα ονόμασε έτσι ο Μουσταφά Κεμάλ. Άρπαξε και στίβαξε μέσα στο κτίριο του Τιμαρχανέ, έτσι λέγεται στα τουρκικά το τρελοκομείο, όποιον βρήκε και όλους αυτούς τους οδήγησε στο δικαστήριο το οποίο έγινε στην πρώην Γαλλική Σχολή της Αμάσιας. Δικαστή διόρισε έναν δικηγόρο 40 χρονών από την Πάφα, τον Καβατζέ Ζατέ Εμίμπεϊ, ο οποίος παραβίασε κάθε έννοια δικαιοσύνης. Φώναζε τα ονόματα των κατηγορουμένων, απελογή το ίδιο σε λογαριασμό τους και έγραφε δίπλα βαριές ποινές καταδικαστικών έργων ή κατά προτίμηση θάνατο διαφώνηση. Και αυτά είναι γνωστά και ερχόμαστε στην επίσκεψη του Προέδρου της τουρκικής κυβερνήσεως, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Θεσσαλονίκη, τη γνωρίζετε, όπου όσοι δεν το έχετε δει, η Παμποντιακή Ομοσπονδία έκανε ένα ανθρώπινο μνημείο σε φυσικό μέγεθος, σε μπρούτζινο ανοιχτό χρώμα στην Πλατεία Ελευθερίας, αφιερωμένο στην Ποντιακή Καινοκτονία. Τι παριστάνει? Παριστάνει μια γυναίκα καθισμένη, η οποία κρατάει με ένα χέρι το κεφάλι και κλαίει. Είναι η μητέρα και η αδελφή του καθενός μας. Είναι ένα καθαρά αντιπολεμικό μνημείο. Και ονόμασε ενώπιον των δημοσιογράφων το μνημείο αυτό ως μνημείο μης αλλοδοξίας. Τι να έχει να πει κανείς όταν όλη η Τουρκία, χωριά και πλατείες είναι γεμάτες από τα κατάμαυρα, από σίδερο μαύρο, μέταλλο και τα συμπλέγματα με στρατιώτες, με όπλα, με μαχαίρια και στην κορφή που σταυρά και βάλουμε το δάχτυλο να δείχνει τη θάλασσα στους Έλληνες. Εκείνα ήταν ειρηνικά τα μνημεία και τον πείραξε αυτή η πανανθρώπινη εκδήλωση ενάντια του πολέμου. Τόσο πολύ θύμωσα που σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε 25 μέρες, μπήκε το βιβλίο αυτό. Βγήκε το βιβλίο αυτό σε δύο γλώσσες. Κάθε συνέντευξη είναι και ελληνικά και αγγλικά, γιατί η διασπορά που έχω πάει στην Αυστραλία και στην Αμερική είναι ένα παράπονο των δικών μας συμπατριωτών, με τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς ομιλούν στο σπίτι με περιορισμένο λεξιλόγιο ελληνικά, αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν βιβλίο γιατί σε κάθε σειρά υπάρχει άγνωστη λέξη. Και όλοι γνωρίζετε όσοι ασχολείστε με τα βιβλία, ότι βιβλίο με λεξικό δεν διαβάζεται. Γι' αυτό όλες οι συνεντεύξεις είναι ελληνικά και αγγλικά. Εκτός από τρεις που εκτός από αυτές τις δύο γλώσσες είναι και στην τουρκική, στην ποντιακή και στην γερμανική. Για παράδειγμα, θα ακούσετε μόνο μία συνέντευξη από μένα, για να πάρετε μία γεύση. Είναι η συνέντευξη του Χρήστου Ηλιάδη από την περιοχή της Ορντού, από τα Κοτιόρα του Πόντου. Η συνέντευξη ήταν την περίοδο 1960. Ο Χρήστος Ηλιάδης μου είπε: «Γεννήθηκα το 1911 στο χωριό Αχουρνού της Ορντού και το όνομά μου είναι Χρήστος Ηλιάδης. Είχα 9 αδέρφια και ο πατέρας μου λεγόταν Παναγιώτης και η μάνα μου Πελαγία. Όταν άρχισε το κακό και μάζαμε τους Έλληνες του τόπου μας, εγώ ήμουν μόλις 5 χρονών και περισσότερα δεν μπορώ να θυμηθώ. Ξέρω όμως ότι από τη θύελα εκείνη επέζησα μόνο εγώ και η αδελφή μου η Ευρώπη. Όλοι οι άλλοι χάθηκαν και κανείς δεν επέζησε».
Πολλές γυναίκες ακολουθούσαν τους εξόριστους με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν με το κλάμα και τις παρακλήσεις να συγκινήσουν τους συνοδούς Τούρκους στρατιώτες. Όταν νύχτωσε την ημέρα εκείνη, μπορούσε να ακούσει κανείς στο χωριό μας, σε κάθε σπίτι, το κλάμα των παιδιών και στους δρόμους το γάβρισμα των σκύλων, που και αυτά διαστράθηκαν το κακό και τη συμφορά. Στο σπίτι μας μείναμε 6 παιδιά. Οι 4 αδελφές μου, εγώ που ήμουν 5 χρονών και ο αδελφός μου ο Χαράλαμπος, που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 χρόνια, περιμέναμε με αγωνία την επιστροφή και τον γυρισμό των υπολείπων. Η δυστυχισμένη μάνα μας ακολούθησε τον πατέρα μας και τους 3 μεγαλύτερους γιους της, του κάκου όμως. Οι γυναίκες αποφάσισαν και εγκατέλειψαν την άσκοπη προσπάθειά τους και γύρισαν μισοπεθαμένες από την πορεία της νύχτας, το κρύο και την απελπισία. Γύρισε και η μάνα μας μόνη της. Μία ώρα μετά την επιστροφή τη χάσαμε. Πέθανε και μας άφησε μόνους και απροστάτευτους. Μείναμε 6 απροστάτευτα ορφανά παιδιά. Ήμουν πολύ μικρός, μόλις 5 χρονών, για να καταλάβω και να νιώσω τον θάνατο της μάνας μας. Πολλές οικογένειες από τι ώρα υιοθέτησαν τα ορφανά.
Τον αδερφό μου τον υιοθέτησε μια οικογένεια ονόματι Γρηγοριάδου. Την αδερφή μου την υιοθέτησε η οικογένεια Σεμερτζίδου. Και εγώ μέσα σε αυτή τη θύελλα έγινα 6 χρονών. Εμένα με υιοθέτησε μια οικογένεια, αλλά μετά από 3 ημέρες με έδιωξαν και με άφησαν στο ρίσκο του Θεού επειδή είμαι πολύ αδύνατος από την πείνα, τη στηρίζει την ταλαιπωρία. Όσα παιδιά σαν εμένα δεν τα έπαιρνε κανείς, επειδή νόμιζαν ότι δεν ήταν υγιή, τα έβαζαν σε ορφανοτροφείο και τα συντηρούσαν εκεί με χρήματα πλουσίων σορτού. Έτσι, το πρώην σχολείο στην Λωρίδα της Υπομπαντής έγινε το ορφανοτροφείο για όλους εμάς. Εμείς κλαίγοντας
Φεύγαμε από το φαντοφύλλο και τρέχαμε προς την παραλία για να σωθούμε μέσα στις ρωσικές βάρκες. Εγώ κατάφερα και μπήκα μόνος μου σε μια βάρκα. Ήμουν 6,5 χρονών και φρόντιζα μόνος μου για τη σωτηρία της ζωής μου. Η βάρκα όμως γέμισε τόσο πολύ που πάτωσε και δεν μπορούσε πλέον να απομακρυνθεί. Δεν κατάλαβα πώς βρέθηκα έξω από τη βάρκα. Ένας άνδρας με άρπαξε και με πέταξε έξω. Άρχισα να κλαίω. Μόνο αυτό μπορούσα να κάνω. Τα δύο μου αδέρφια έφυγαν με τους θετούς γονείς τους. Μετά την απομάκρυνση των ρωσικών πλοίων, οι Τούρκοι επέστρεψαν εξαγριωμένοι στην πόλη και ετοίμασαν σχέδιο εξόντωσης των Ελλήνων που είχαν εξεμείνει. Ήρθαν Τούρκοι αστυνομικοί, περικύκλωσαν τα σπίτια και το ορφανοτροφείο που υπήρχαν ακόμη 100 ορφανά και μας έσπρωχναν γρήγορα γιατί θα φεύγαμε εξορία. Μια εξορία, η περιγραφή της οποίας μόνο ανατριχίλα αποκαλεί. Θυμάμαι ότι το μαρτύριο αυτής της εξορίας κράτησε 2 μήνες και ότι από τις 2.500 ψυχές που ήμασταν αρχικά, μείναμε ζωντανοί μόνο 1.350 σκελετωμένα ανθρώπινα ράχη. Άλλους μας πήγαν στην πόλη Αρμπάρ και άλλους στην πόλη Τοκάτ. Ζούσαμε με λίγο ψωμί και ελιές. Τα ρούχα μας ήταν κουρέλια και για σωματική μου ανάγκη σήκωνε ένα μπάλωμα που είχα ράψει πίσω στο πεντρονάκι μου με ένα σκουριασμένο σήμα που βρήκα. Ένα πρωί μας είπαν ότι θα επιστρέψουμε στα Κωτίωρα. Η χαρά μου ήταν μεγάλη γιατί δεν ξέραμε την ερήμωση και τον αφανισμό που θα αντικρίζαμε. Το Πατριαρχείο φρόντισε για όλους μας να μεταφερθούμε στην πόλη. Με μάτια βουρκωμένα μπήκαμε στο πλοίο με προορισμό την Πυρκυπόνησο και στρέψαμε το βλέμμα μας για να αποχαιρετήσουμε για τελευταία φορά την αγαπημένη μας πατρίδα.
περίπου από διάφορα μέρη. Μας εξέτασαν, μας κούρεψαν, μας έκαναν μπάνιο και μας φορέσανε καθαρά ρούχα και παπούτσια. Εκεί έμαθα τα πρώτα γράμματα. Ερχόντουσαν και Αμερικανίδες γυναίκες και μας έφεραν διάφορα δώρα. Τότε έλαβα και το πρώτο δώρο της ζωής μου που το φύλακα σαν φυλακτό. Ήταν ένα τόπι. Μια από το μαγιά μας πήγαν και εκδρομή. Εκεί στο υποτροφείο μείναμε 4 χρόνια και μετά φύγαμε για την Ελλάδα, όπως συμφώνησε το Πατριαρχείο με την ελληνική κυβέρνηση. Στην Ελλάδα μας σκόρπισαν σε διάφορες σχολές της χώρας. Εγώ κατέληξα στη σχολή υπαξιωματικών του ναυτικού στον Πόρο. Όταν πλησίαζαν οι γιορτές των Χριστουγέννων του Πάσχα, οι συμμαθητές μας που είχαν μάνα ή συγγενικές οικογένειες έπαιρναν άδεια και πήγαιναν στους συγγενείς τους. Εγώ, όπως και πολλά άλλα παιδιά, δεν είχαμε πού να πάμε και μέναμε στη σχολή. Δεν λησμονώ ποτέ τη συγκίνηση και τη χαρά που δοκίμαζα. Όταν επιστρέφουν οι συμμαθητές μας, μου έφεραν υλικά και ξηρούς καρπούς από τα σπίτια τους λέγοντας: «Πάρτα αυτά, τα έδωσε η μάνα μου για σένα, τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα, που κάποιος στον κόσμο ενδιαφερόταν και για μένα». Έτσι, απευθύνθηκα τη σχολή και υπηρέτησα τον Ολυμπιακό Ναυτικό 37 χρόνια. Τώρα, στη δύση της ζωής μου, είμαι ευτυχισμένος παππούς και δοξάζω τον Θεό και τον Άγιο Νικόλα που όλα είχαν ένα καλό τέλος για μένα. Στο νησί και αν θα μπορούσα να πάω.
Είπα αμέσως το ναι, ιδιαίτερα επειδή ήξερα ότι ήταν εντελώς ένας χώρος που δεν είχε και ποντίους, άρα έπρεπε κατά προτεραιότητα να αποτιμηθεί. Και αφού συμφώνησα μαζί του, πήρα τηλέφωνο στην Αθήνα όπου ζούσε τελευταία ο γέροντας Χρήστος Ηλιάδης και όπως εμείς συνηθίζαμε και μέχρι τώρα να λέμε τους ηλικιωμένους θείο, λέω θείο Χρήστο, θα να μαντέψεις πού θα πάω να μιλήσω στις 14 Μαΐου. Λέει πού, στον Πόρο. Συγκινήθηκε και μου λέει όταν θα πας εκεί να φιλήσεις έναν έναν τους κατοίκους του Πόρου, ο άνθρωπος από τη συναισθηματική φόρτιση που είχε από την εποχή της ορφανιάς του εκεί στο ορφαντροφείο. Όταν πήγα στην εκδήλωση αυτή στις 14 Μαΐου, ήταν εκεί παρόν και ο Μητροπολίτης Ίδρας, γιατί ο Πόρος έχει ανήκει στη Μητρόπολη της Ίδρας, και ανέφερα την ιστορία αυτή και την παραγγελία του γέροντα Χρήστου Ηλιάδη και μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί κλάψανε και ο Μητροπολίτης, ενώ δεν ήταν κανένας από αυτούς ποντιακής καταγωγής, του συγκίνησε πάρα πολύ αυτή όλη η ιστορία. Όταν επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη μετά από 2-3 ημέρες, πήρα τηλέφωνο στον γέροντα Χρήστο Ηλιάδη για να του εξηγήσω τι έγινε και να του πω ότι η εντολή του εξετελέστη. Και έμαθα ότι είχε πεθάνει πριν από 2 ημέρες. Έτσι αποχωρούν σιγά σιγά οι μάρτυρες της εποχής εκείνης. Και έρχομαι στον τίτλο του βιβλίου που το ονόμασα «Μαγκάλι Μνήμης» με υπότιτλο «Ιστορίες ξεχασμένες και από το Θεό ακόμα». Αγαπητοί συμπατριώτες, δεν είμαι βέβαιος εάν το έθιμο που θα μνημονεύσω το τηρούσαν οι πρόγονοί μας σε ολάκρι των πόντων. Βέβαιο είναι όμως ότι το τηρούσαν οι κάτοικοι οπωσδήποτε των επαρχιών Τραπεζούντος και Αργυρούπολης. Ο πατέρας μου Κυριάκος κατεγόταν από την Τραπεζούντα και η μητέρα μου Δόμνα, το γένος Σωτηριάδου, κατεγόταν από την Αργυρούπολη. Από το γεγονός αυτό πιστεύω ότι και οι δυο αυτές οι επαρχίες τηρούσαν το έθιμο αυτό που θα σας εξηγήσω. Ήταν ένα έθιμο που δεν ακούγεται και δεν φαίνεται να τηρείται πια. Κρίμα όμως. Εάν έμεινε ο τελευταίος που το κρατώ ζωντανό στη μνήμη μου. Περιτύλος ο λόγος. Στα παιδικά μου χρόνια δεν υπήρχε σπίτι στην Καλαμαριά που να μην τηρούσε το έθιμο που θα περιγράψω. Συγγνώμη. Σε κάθε σπίτι, η βραδιά της παραμονής των φώτων, μαζευόντουσαν όλα τα μέλη της οικογένειας και μέσα σε μια ατμόσφαιρα κατανυχτικής μυσταγωγίας γύρω από ένα σκεύος που δεν ήταν άλλο παρά ένα μεταλλικό ή ξύλινο γουδί ή ακόμη για ένα κατάλληλο κονσερβοκούτι γεμισμένο με στάχτη ή άμμο ή καλαμπόκια, ο αρχηγός της οικογένειας ανέφερε ένα όνομα νεκρού και τοποθετούσε το αναμένο κερί μέσα στο σκεύος εκείνο στη μνήμη του νεκρού που προηγουμένως ανέφερε. Και ακολουθούσε δεύτερο και τρίτο κερί ανάλογα του αριθμού των προσφυλών νεκρών που ήθελαν να μνημονεύσουν. Εγώ, αγαπητοί συμπατριώτες, μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου το σκεύος που χρησιμοποιούσαμε ήταν ένα μεγάλο αμαγκάλι αντίκα χειροποίητο τραπεζοντιακής τεχνοτροπίας από την εποχή του 1850. Το μαγκάλι αυτό το καθάριζε και το γυάλιζε η μητέρα μου ήδη πριν από τη γιορτή των Χριστουγέννων σε αναμονή για την τελετή της παραμονής των φώτων. Το μαγκάλι αυτό το γεμίζαμε με καθαρή στάχτη και την παραμονή των φώτων εμείς όλοι οι υπόλοιποι σιωπηλοί παρακολουθούσαμε και ο πατέρας μου άναβε ένα κερί και το τοποθετούσε μέσα στην επιφάνεια του μαγκαλιού αναφέροντας το όνομα του συγγενούς ή φίλου του στον οποίο και το αφιέρωνε. Στο δικό μας μαγκάλι, αγαπητοί συμπατριώτες, έπαιρναν κάθε παραμονή των φώτων μέχρι 50 και πλέον κεριά και ήσανε όλα επώνυμα. Γιατί ήσαν τόσα πολλά τα δικά μας κεριά που αντί για γουδί αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μαγκάλι αντίκα της Τραπεζούντας. Ο πατέρας μου έχασε πολλούς φίλους και συμπατριώτες στο άδοξο εκείνο εγχείρημα της υπόθεσης του πόντου. Δικάστηκε και ο ίδιος στην αμάσια από το δικαστή Καβατσέζα Τέμι με ερήμηνη θάνατο με δίμευση της εντουργίας ακινήτου του περιουσίας του. Ήταν τυχερός βρισκόταν στο Βατούμ. Οι τιμωρηθέντες βρίσκονταν στον πόντο. Εκεί στο μαγκάλι της μνήμης άναβε επώνυμα το κάθε κερί, 50 τον αριθμό. Κάθε χρόνο την παραμονή το βράδυ πριν από τα φώτα. Ενώ κάποιο δάκρυ που κυλούσε στο μάτι του πατέρα μου πρόδιδε τη μεγάλη συγκίνηση που αισθανόταν χωρίς εγώ, παιδί τότε, να μπορώ να καταλάβω το γιατί. Και το γιατί το βίωσα με τα χρόνια.
ήταν η μεγάλη θλίψη που τόσα οράματα γκρεμίστηκαν τόσο άδοξα και τόσο άδικα. Αγωνίστηκαν για μια ποντιακή δημοκρατία όπου χριστιανοί και μουσουλμάνοι θα ζούσαν ειρηνικά για την πρόοδο της κοινής πατρίδας και της οικογένειας του καθενός. Ίσως σκέπτομαι τώρα να δάκρυζε ο πατέρας μου για το Χριστό θάνατο τόσο γνωστό του προσώπου μου. Ίσως λέω να το βασάνιζε τον πατέρα μου ακόμη και κάποιο συνέστημα ευθύνης που μέσα στον ενθουσιασμό τους παρασύρθηκαν και παρέσυραν αυτούς για τους οποίους άναβε τώρα ο ίδιος κάθε χρόνο, κάθε παραμονή του βράδυ φώτων από ένα γερή μνήμης. Εξάλλου, αγαπητοί συμπατριώτες, εμείς οι Έλληνες είμαστε ελάχιστοι στον κόσμο αριθμητικά. Είμαστε πολλοί μόνο μαζί με τους νεκρούς μας. Και εμείς ξέρουμε να συζούμε και συναναστευόμαστε με τους νεκρούς μας. Να αντλούμε δύναμη από εκεί. Μόνο σε συμβίωση με τους νεκρούς μας ξεπερνούμε όλους τους άλλους λαούς της γης πληθυσμιακά. Δεν νομίζω το έθιμα αυτό να τηρείται πλέον. Το κατέγραψα γιατί γεννημένος φύση αισιόδοξος πιστεύω ότι και πολλοί από τους νέους μας που θα διαβάσουν τις γραμμές αυτές θα θελήσουν ίσως στο δικό τους σπιτικό να το αναβιώσουν. Μπορεί τα κεριά να μην είναι και εύχομαι να μην είναι 50, αλλά οπωσδήποτε θα υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός αγαπητών προσώπων που θα τους λείπουν ψυχικά. Για αυτούς έστω και τους λίγους αξίζει νομίζω η αναβίωση αυτού του ωραίου και τόσο ανθρώπινου ποντιακού εθίμου. Θα είμαι πολύ ευτυχής εάν το μιμηθούν πάρα πολλοί νέοι μας. Ευτυχής θα είμαι ακόμη και αν το μιμηθούν λίγοι. Ευχαριστημένος θα είμαι ακόμη και αν μόνο ένας νέος εμψυχώθηκε να το μιμηθεί. Εάν όμως τίποτε από όλα αυτά δεν κατόρθωσα και κανείς δεν θα θελήσει να το αναβιώσει αυτό το παλιό μας έθιμο, εγώ πάλι θα είμαι ικανοποιημένος γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να σας το γνωστοποιήσω. Όσοι όμως το νιώσατε και θα θελήσετε να αναβιώσετε το σωπητικό σας το έθιμο αυτό, μην με ξεχνάτε. Αλλά τηλεφωνήστε και πείτε μου ότι αποφασίσατε να το τηρείτε. Εγώ θα το χαρώ. Όσο δεν μπορείτε να το πιστεύετε, να το φανταστείτε, ιδιαίτερα όταν βεβαιωθώ ότι ο αριθμός σας θα μεγαλώνει και θα μου επιτρέψει να φύγω από τη ζωή από αυτήν την τεράστια ικανοποίηση, γεγονός για το οποίο από τώρα σας ευχαριστώ. Αλλά και μετά το θάνατό μου, εάν δεν σας κουράζει, ελάτε την περίοδο φώτων και εκεί στον τάφο μου φωνάξτε και πείτε μου για την αναβίωση αυτού του ωραίου εθίμου. Να είστε βέβαιοι, εγώ θα σας ακούσω. Αγαπητοί ακροατές και φίλοι, από το ραδιόφωνο εμείνεται η συνήθεια του ακροατέ. Πάρα πολύ, επειδή δήλωσα όταν πρωτοπαρουσίασα το βιβλίο αυτό, ότι είναι το 40ο και τελευταίο βιβλίο που έχω γράψει για τη ζωή. Διαμαρτύρηκα πάρα πολλοί φίλοι και είπαν να συνεχίσω να γράφω, φοβούμενοι ότι με τον χρόνο θα χαθεί η ιστορία μας. Θα επαναλάβω ότι τους είπα, μη φοβάστε. Όσο εμείς θα απομακρυνόμαστε χρονικά από την περίοδο της μεγαλύτερης τραγωδίας που έχει συμβεί στον πόντο, να είστε βέβαιοι ότι ο αριθμός των συγγραφέων, των ποιητών, των γλυπτών, των ζωγράφων και των ραψοδών θα πληθαίνει. Γιατί είναι μεγάλος ο απόϊχος τον οποίο δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ασχολούμενοι εδώ στην Ελλάδα με την επιβίωση, με τους εφηλίους και με το ένα και με το άλλο. Και όσο θα απομακρυνόμαστε, τόσο πιο περισσότεροι από τις νέες γενιές θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Ερχόμενος εδώ, στο Πετρίτσι, μου φάνηκε μια στιγμή ότι άκουσα κάτι γαυγίσματα. Και λέω, τι έπαθα. Φαντασιώσεις έχω. Μάλλον θα είναι τα γαυγίσματα από τα Σκόπια. Και αισθάθηκα την ανάγκη στην εδώ παρουσία σας να κάνω ένα αφιέρωμα και να το ακούσετε. Το αφιέρωμα φέρει τον τίτλο «Πόντος και Μακεδονία». Συγγνώμη, Γιώργη. Δώσε, Θεέ, την δύναμη, δώσ' μου τη Θεία Χάρη. Του Πόντου τα μαρτύρια να καταγράψω πάλι. Ένας ολάκερος λαός μπήκε σαν τέλειο την πορεία. 100 χρόνια πέρασαν και ακόμη περιπλανάται. Κάθε πορεία και νεκρή, κάθε βήμα και από ένα θύμα, όλοι ορμήσαν τα θεριά να μας σβήσουν στη θάλασσα στο κύμα. Μυρολογάει αμάσια, κλαίει μπάφρα όλη, οδύνεται και η σαντά που είχε άνδρες παλικάρια. Λυσομανά η μαύρη θάλασσα, όλα ετούτα τα μαύρα χρόνια. Τόσους νεκρούς που δέχτηκε, πώς να τους κλαίει η αιώνια. Κλάψε μαύρη θάλασσα και μυρολόγα όσο αντέχεις. Εκείνοι όλοι οι νεκροί για πάντα, αθάνατοι θα μείνουν μέσα στην αγκαλιά σου. Και όταν το μυρολόγι σου σαν μουγκριτό αγριεύει, τη δικαίωση ζητά και η αιώνια θα τη γυρεύει. Όλος ο κόσμος κακουφαθεί, εσύ
θα μου γκρίζει συνέχεια. Τα λείψα στα σπλάχνα σου, ήσυχη δεν σ' αφήνω. Μου γκρίζε μαύρη θάλασσα και γοράγια κλάψη. Βάσκει η ανθρωπότησα γερθεί, ακούγοντας τον οδυρμό σου. Κραυγές ακούγονται βαθιά, πέρα στη Σιβηρία. Είναι οι νεκροί που εκεί μείνανε, αναζητώντας σωτηρία στην εξορία. Χιόνια σκεπάσα το παράπονο τους αιώνια. Σύκολα έποντιακέ, όπου σε έχει ρίξει η μοίρα. Σε Αυστραλία, Καναδά, Σουηδία, Γερμανία. Σε Αφρική, Αμερική, στη Νέα Ζηλανδία. Στο Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και μέσα στη Σιβηρία. Σήκωσε τη γροθιά σφιχτή σε Άγκυρα και Αθήνα, σε Αμερική, Ευρώπη και στον άκρη την Ασία. Πως ετούτος ο λαός έζησε μεγάλη ταλαιπωρία και δεν θα ανοιχθεί ξανά άλλη κοροϊδία. Από τον Πόντο ήρθανε όσοι από εκεί σωθήκαν και εδώ στα βόρεια σύνορα για άμυνα στηθήκαν. Ας αφήσουν τα πονηρά παζάρια του Νίμιτς στους Βουλγάρους με πονηρούς Αμερικανούς μαζί με Βόσνους και Κοσοβάρους. Η Μακεδονία είναι μια ελληνική από τα παλιά. Ας το έχουν όλοι τους στο νου τους βαθιά. Όχι άλλη κοροϊδία. Μας αρκούν η γενοκτονία και οι εκατοντάχρονοι στον κόσμο ταλαιπωρία. Αν άλλοι θέλουν να ταλαιπωρηθούν, με γεια τους, με χαρά τους. Μακεδονία όμως ποτέ δεν θα δουν ούτε στα όνειρά τους. Από το Πετρίτσια σ' ακουστεί, στα πέρατα της Οικουμένης. Στην Οικουμένη, όποιος τα σύνορα τολμήσει να διαβεί, νεκρός θέλει να απομένει. Αν θέλουν οι μανάδες τους το κλάμα να γλιτώσουν, ας κάτσουν όπου κάθονται, αλλιώς το Πετρίτσι τους αναμένει. Όποιος στη ζωή βαρέθηκε και θέλει να αυτοκτονήσει, καλώς τον να διαβεί. Εμείς τον περιμένουμε εδώ εις το Πετρίτσι. Σήκω Μεγάλε Αλέξανδρε να έρθεις σε εμάς εντάμα, να μάθει η ανθρωπότητα ποια είναι τα παιδιά σου. Για άλλη μια φορά θα ηχήσει ένα όχι, βγαλμένο από τα σωθικά των Ελλήνων τα ιερά. Αφιερώνεται στους ακρίτες του νομού Σερών με τις καλύτερες ευχές μου σε όλους και την πατρίδα μας Γιώργος Ανδρέας Εγγραφές Πετρίτσι, 19 Μαρτίου 2008. Για όσους εξέφρασαν το παράπονο να μην σταματήσω και για αυτούς έχω ένα αφιέρωμα στην πολιτιακή όμως, αλλά κατανοητό και στους υπολείπους. Το τελευταίο το κοιτάπ, το τελευταίο του βιβλίου. Αρέγραψα, εμυρολόγησα σωμόνων το εάντων, υψί με που αλεύθερη, παράκτηκε. Εσάς πάει τυράντζα, και σας έχω τυραννίσει το βιβλίο. Αν τώρα σας αφήνω σας ραχάτια για να ζείτε. Και ούλια είναι αν είπα σας, άλλο να μην ανιστορείτε. Είναι αν έγραψα να λέτε τον ψέμα. Σω όραμα είδα και ζάρε παραλόθα. Την κεντίνε σου να κομμώνε, να χορεύετε, να πίνετε, να μεθείτε. Τι δεν άλλο μηνουνίζετε, αφήστε με τον παραλόν, ο νους με επιδεύε. Σω όραμα το είδα τα ζαρωτά, ούλια.